Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Ήμεθα εις το 24ο κεφάλαιο και εκεί είδαμε να μας πληροφορεί ο προφήτης ότι θα υπάρξουν επί της γης πολλές καταστροφές σαν αποτέλεσμα των μερικών κρίσεων του Θεού στην ιστορία, αλλά μας αναφέρει και την τελική κρίση, ότι η γη θα υποστεί φοβερά πράγματα. Λέγει το 19ο χωρίον και το 20ο που λέγαμε την περασμένη φορά: ταραχή ταραχθήσεται η γη και απορία απορριφήσεται η γη, έκλεινεν ως ομεθείον και κρεπαλών και συσθήσετε ως οποροφυλάκιον η γη και πεσείτε και ουμή δίνετε αναστήνε κατήσκησε γάρ επ' αυτής η ανομία. Ότι η γη είναι, λέει, θα είναι σαν τον μεθείοντα, τον κρεπαλούντα, μια πάει από εδώ, μια πάει από εκεί η γη, δηλαδή θα χάσει τη σειρά της, θα χάσει τις γνωστές κινήσεις της, και βέβαια θα επέλθει σε ολόκληρο το σύμπαν μεγάλη ταραχή. Εδυνάμεις, λέει, των ουρανών, λέει ο Κύριος μας, θα σαλευθούν. Σαλεύω θα πει κάτι το οποίο κουνώ, αλλά προσέξτε, αυτό τελικά μένει στη θέση του. Έχει σημασία αυτό που σας λέω, γιατί θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Σαλεύεται λοιπόν το σύμπαν ολόκληρο, δυνάμεις των ουρανών. Μερικοί ερμηνεύουν δυνάμεις των ουρανών, τους Αγίους Αγγέλους, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό. Ωστόσο, αυτό θα είναι καρπός και αποτέλεσμα του ηθικού κακού. Όταν δηλαδή θα επιδράσει το ηθικό κακό επί της φύσεως και θα προκαλέσει το φυσικό κακό. Τούτο διότι η φύση, η κτήσης έγινε δια των άνθρωπων. Εφόσον ο άνθρωπος δεν στέκεται σωστά και παρασύρεται από το κακό, συνακολουθεί και η δημιουργία. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, αλλά εδώ είναι λίγο επίκαιρο το σημείο που μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η κτήσης συστενάζει. Εκείνο το συστενάζει, το συν και στενάζει. Με ποιους? Με εμάς. Γιατί η αιτία είμαστε εμείς, οι άνθρωποι, και έχει σαν αποτέλεσμα ό,τι κακό και οι κτήσεις. Θα το δούμε όμως στην οικία θέση. Όλη λοιπόν αυτή η καταστροφή δεν είναι παρά για να φανεί ότι το σύμπαν πλέον θα αλλάξει. Και θα αλλάξει και θα γίνει καινούριο. Λέγαμε την περασμένη φορά όλες αυτές τις καταστροφές. Σήμερα, αγαπητοί μου, θα δούμε και προχωρούμε στο σημείο από όπου είχαμε σταματήσει. Θα δούμε πώς ακριβώς το σύμπαν και η γη θα γίνουν καινούρια. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, που μας καταγράφει κάποια σημεία πολύ αξιόλογα. Καινούς δε ουρανούς και γην καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Προσδοκώ θα πει περιμένω, επί αγαθών πραγμάτων. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, όχι επί κακών, αλλά επί καλών πραγμάτων, αγαθών. Επάγγελμα θα πει υπόσχεση, επαγγέλλομαι, υπόσχομαι. Σύμφωνα λοιπόν με την υπόσχεση του, άρα λοιπόν ο Χριστός μίλησε στους Αποστόλους για το θέμα αυτό. Ποιο? Ότι θα δούμε καινούς ουρανούς και γην καινήν. Καινούρια γη, καινούριους ουρανούς.
Διότι πρέπει να σας πω ότι πολλά τα οποία διασώζουν οι Απόστολοι σε επιστολές τους μπορεί να μην διασώζονται ως λόγοι Χριστού ή στα Ευαγγέλια, αλλά ο Κύριος είπε πολλά πράγματα, όπως ακριβώς είπε περί των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Το βρίσκουμε αυτό γραμμένο στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Διότι όταν 40 ημέρες ήτο οπτανόμενος, εμφανιζόμενος, το λέει σαφώς εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι τους ομίλει περί των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Έτσι μεταξύ αυτών είναι κατά το επάγγελμα αυτού, κατά την υπόσχεσή του, ότι θα έχουμε καινούριους ουρανούς, καινούρια γη. Ενείς εις τους οποίους ουρανούς και εις την οποία γη, το ενείς είναι πληθυντικός αριθμός, δικαιοσύνη κατοικεί. Δικαιοσύνη θα πει αγιότητα. Σημειώσετε το αυτό, θα πει αγιότητα. Η λέξη δικαιοσύνη έχει τουλάχιστον τρεις σημασίες. Η μία είναι με τη στενή σημασία αυτό που λέμε δικαιοσύνη. Η άλλη είναι με την ευρεία σημασία που λέγεται αρετή. Φερρυπίν, λέει ο Χριστός ότι να ζητάτε, είναι στην επιτόρως ομιλία, να ζητάτε τη δικαιοσύνη του Θεού. Να ζητάτε τη δικαιοσύνη του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προσταθούν κλπ. Κλπ. Ποια είναι αυτή η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη είναι η αγιότητα. Αυτό ζητάτε. Όλα τα άλλα θα προσταθούν, τα υλικά πράγματα, η τροφή σας, ο ηματισμός σας και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, εις αυτόν τον καινούριον κόσμο θα κατοικεί η αγιότητα. Πολύ απλούν, σαφές. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η Βασιλεία του Θεού εγκατεστημένη εις αυτούς τους καινούς ουρανούς και την καινή γη. Σαφώς. Ο Κύριος όλη αυτή την αλλαγή από έναν κόσμο παλιωμένο σε έναν κόσμο καινούριο την ονόμασε με μία μόνο λέξη. Παλιγγενεσία. Παλιγγενεσία. Όταν λέει εν την παλιγγενεσία κλπ. Κλπ. Δηλαδή στην αναδημιουργία. Παλιγγενεσία. Με ένα νι. Από το Γένεσις, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, λέγεται Γένεσις και είναι με ένα νι. Από το γίγνομε, όχι από το γενό. Δηλαδή το πώς έγινε η δημιουργία και το πώς έγινε, ο γεννήθηκε, πώς έγινε ο άνθρωπος. Και εδώ λοιπόν παλιγγένεσία, το νι πρώτου γάμα γίνεται γάμα, και συνεπώς πώς θα έχουμε όχι τη δημιουργία που περιγράφεται στο βιβλίο της γενέσεως, αλλά την επαναδημιουργία. Αυτό λέγεται παλιγγένεσία. Ο Ισαΐας σημειώνει στο 65ο κεφάλαιο: «Έστεγαρ ο ουρανός κενός και η γη καινή, διότι θα είναι ο ουρανός καινούργιος και η γη καινούργια». Ακόμη μας λέει ο Ισαΐας στο 66ο κεφάλαιο, το τελευταίο: «Ον τρόπον ο ουρανός και η γη καινή, α εγώ ποιώ, μένει ενώπιον εμού, λέγει Κύριος». Με τον τρόπο που ο ουρανός και η γη είναι καινούργια, εκείνα που εγώ κάμνω, ποιώ, δημιουργώ, αυτά πάντοτε μένουν μπροστά μου. Μένει, μένουν. Είναι ουδέτερο και λοιπόν. Ενώ ποιώ εμού, μπροστά μου, λέγει Κύριος. Δηλαδή, θυμηθείτε αυτό, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δεν εξαφανίζεται ούτε ένα άτομο της ύλης. Δεν εξαφανίζεται ούτε ένα άτομο της ύλης. Επιτρέψατε μου να πω ότι αυτό
επιστημονικά το έχουμε διαπιστώσει. Η διατήρηση της ύλης και η διατήρηση της ενεργείας. Αν ζουλήξουμε την ύλη θα βγάλουμε ενέργεια, δηλαδή θα έχουμε μετασχηματισμούς. Μηδέν ποτέ. Δηλαδή με άλλα λόγια, εκείνο που λέει εδώ ο Ισαΐας, ότι μπροστά μου μένει ότι εγώ δημιουργώ, που λέγει ο Θεός, σημαίνει δεν θα έχω με εξαφάνιση αλλά αναδημιουργία, όχι εξαφάνιση. Να το θυμόσαστε, κάτι θα πούμε λίγο πιο κάτω. Ο Απόστολος Παύλος, γιατί έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες για αυτόν τον καινούριο κόσμο και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, λέει τα εξής στην προς Ρωμαίους επιστολή, το 8ο κεφάλαιο, ότι και αυτή η κτήσεις ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, εμείς οι άνθρωποι τι θα γίνουμε, αυτό θα γίνουμε. Η δημιουργία τι θα γίνει? Είδαμεν γάρ ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Αυτό που προηγουμένως είχα πει στην ώρα των απορριών, ότι η κτήσεις στενάζει μαζί με μας και πονάει μαζί με μας. Ναι, διότι μπήκε ο θάνατος εις τον άνθρωπο, μπήκε και ο θάνατος εις την κτήση. Το χειμώνα που βλέπει κανείς τα πουλιά, τα σκουργίτια, τα βλέπει, ψάχνουν να βρουν κάτι, είναι παγωμένα τα καημένα τα πουλιά, τους βάζει κανείς μερικά ψυχουλάκια εκεί στο παράθυρο. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν και τα σκοτώνουν, μια ευκαιρία για να τα βρουν πιο εύκολα, για να τα σημαδέψουν, να τα σκοτώσουν. Είναι μπαμπέσικα πράγματα αυτά. Το βρίσκεις παγωμένο το πουλί και πάνε να το σκοτώσει. Μπράβο, έπαιρες, μπράβο. Λοιπόν, λέει κανείς, αυτή η κτήση πονάει γιατί εγώ ο άνθρωπος φταίω. Υποφέρουν αυτά τα πουλιά και ολόκληρη η φύση γιατί εγώ ο άνθρωπος φταίω. Και φυσικά και εγώ υποφέρω, αλλά εγώ φταίω. Η κτήση δεν φταίει, είναι άλογος. Συνεπώς πληρώνει όμως εκείνα τα οποία εγώ, σε εκείνα που εγώ έχω φταίξει. Δηλαδή είμαι ο εισηγητής του ηθικού κακού και σημειούται το φυσικό κακό, να το πούμε με αυτή την έκφραση. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Η γάρ αποκαραδοκία της κτήσεως, την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Αποκαραδοκία θα πει σφοδρή επιθυμία. Εδώ προσωποποιεί την κτήση ο Απόστολος και λέγει ότι η σφοδρή επιθυμία της κτήσεως είναι και περιμένει την αποκάλυψη των ιών του Θεού. Ποια είναι αυτή η αποκάλυψη των ιών του Θεού? Που θα δοξαστούν οι δίκαιοι. Τότε και η κτήση θα γιορτάσει το γεγονός, γιατί και αυτή θα δοξαστεί. Είδατε, η γάρα αποκαραδοκία, σφοδρά επιθυμία της κτήσεως, την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται, περιμένει. Και ο ψαλμοδός λέγει εις τον 101ο ψαλμόν, καταρχάς σημειώσατε δε ότι το ίδιο ατόφιο το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του. Καταρχάς σύ Κύριε την γήνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισήν η ουρανή. Σύ έκανες τους ουρανούς, σύ έκανες τη γη. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Απολούνται όχι με την έννοια της εκμηδενήσεως,
ότι δύνανται να χαθούν εν αντιθές ως κτίσματα, ως κτίσματα. Σύ όμως μένεις, γιατί δεν είσαι κτίσμα, είσαι ο άκτιστος Θεός. Και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται, οπότε φανερών ότι δεν απολούνται αλλά παλαιώνουν, δεν γίνονται μηδέν. Όλοι οι ουρανοί και γη παλαιωθήσονται, θα παλιώσουν. Και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Από τι θα παλιώσουν? Θα παλιώσουν από την παρουσία του ηθικού κακού. Θα μου πείτε, και ο ήλιος και η σελήνη, εγώ τι δουλειά έχω με τον ήλιο και τη σελήνη? Μα το σύμπαν έγινε για τον άνθρωπο, σας ξαναλέγω. Έτσι λέγει, θα παλιώσουν. Και σαν περιβόλαιον είναι το παλτό. Αν θέλετε, όπως είναι το ράσο, όπως είναι στην αρχαιότητα, το ημάτιον. Χιτών είναι από μέσα. Το ημάτιον είναι το απ' έξω. Αυτό, τον παλιό καιρό που ήταν ακριβά τα υφάσματα, οι ράφτες έκαναν και τούτη τη δουλειά. Το γύριζαν και τα κουστούμια, μέσα έξω. Αυτό τι σημαίνει, που λέει περιβόλαιον ελήξεις. Θα το γυρίσεις μέσα έξω. Και αλλαγήσονται και θα αλλαχθούν. Από τι? Από τη φθορά θα φτάσουν στην αυθαρσία. Όλα δηλαδή θα έχουν μία άλλη μορφή, άλλο σχήμα. Έτσι, για λόγους, ξέρω εγώ, άλλη γραφή, αντί το ελήξεις των εβδομήκοντα, έχουν το αλλάξεις. Το αλλάξεις είναι περισσότερο έντονο από το ελήξεις, αλλά είναι προτιμότερο το ελήξεις, επειδή αναφέρεται στο περιβόλαιο, δηλαδή στον χιτώνα, ας το πούμε έτσι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει, και είδων στην Αποκάλυψη, ουρανών κενών και γην κενήν, είδα εν οράματι, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, έφυγαν, και η θάλασσα ούτε ασθενέτη, δεν υπάρχει πλέον η θάλασσα. Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο, αυτός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ιδού και να ποιώ πάντα. Να, όλα τα κάνω καινούρια. Γιατί είναι ο Χριστός? Διότι ο Θεός Λόγος έκανε τη δημιουργία. Και τώρα ο ίδιος ο Θεός Λόγος θα κάνει και την αναδημιουργία, που λέγει όλα θα τα κάνω καινούρια, ιδού και να ποιώ πάντα. Εδώ θα μπορούσαμε κάτι να πούμε, όταν λέγει δεν είδα τον ήλιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει πια η ανάγκη του ηλίου, ούτε της σελήνης, ούτε της θαλάσσης. Ερμηνεύεται ως εξής: ο ήλιος και η σελήνη, αν και τα έχουμε πει τότε που ερμηνεύαμε την Αποκάλυψη, δεν πειράζει αν κάτι ξαναπούμε, είναι σφαίρες, και η γη είναι σφαίρα και οι αστέρες είναι σφαίρες. Δηλαδή το σύστημα του σύμπαντος, των σωμάτων του σύμπαντ, που αποτελούν το σύμπαν, είναι σφαιροειδές. Τώρα όταν θα έχουμε μία αλλαγή, δεν θα είναι το σύμπαν, το περιεχόμενο του σύμπαντος σφαιροειδές. Δεν θα είναι. Ούτε θα υπάρχει η θάλασσα. Η θάλασσα χρειάζεται για να έχουμε τους όβρους, τις βροχές, να ποτίζεται η ξηρά. Τέτοια θέματα δεν θα υπάρχουν. Ούτε ο ήλιος, ούτε η σελήνη. Μας λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι η δόξα του Θεού θα φωτίζει την καινούργια δημιουργία. Δηλαδή ο ήλιος είναι κτιστός, τότε όμως το φως θα είναι άκτιστο, όπως ακριβώς και τα σώματά μας θα είναι φωτεινά, όχι γιατί θα πέφτει κάποιος ήλιος επάνω, αλλά διότι
θα έχουμε δεχθεί το άκτιστον φως του Θεού, την άκτιστον ενέργεια. Είναι μεγάλα πράγματα αυτά, τρομακτικά μεγάλα. Ο λόγος που τα αποκαλύπτει ο Θεός αυτά όλα είναι για να μας δείξει ποιο είναι το μέλλον μας και να μας κινήσει στην επιθυμία να ανταποκριθούμε εις αυτό το λαμπρόν μέλλον. Δηλαδή να ζήσουμε τη ζωή της πίστεως εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, αλλά και της αγιότητος. Να δούμε όμως τώρα, είδατε πόσα σημεία έχει η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Να δούμε όμως τώρα και έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα, έναν Άγιο. Παίρνω μόνο ένα, γιατί θα έπρεπε πολύ χρόνο να καθίσουμε να παραθέσουμε τι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν πει. Είναι ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος. Είναι αρχαίος, είναι του δεύτερου αιώνα. Ακούστε τι γράφει. Έχει σωθεί ένα απόσπασμα, έχουμε μια συλλογή αποσπασμάτων έργων του, από έργα του, που σώζονται μόνο αυτά τα αποσπάσματα, σπαράγματα, αποσπάσματα. Λέει, και μάλιστα να σας πω που είναι, είναι στο 5ο βιβλίο, 36 παράγραφος, 1-2. Είναι στο βιβλίο της ΒΕΠΕΣ, Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων, στον 5ο τόμο, σελίδα 170. Είναι τόσο σπουδαίο, γι' αυτό σας παραπέμπω να το δείτε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος, ούγαρ η υπόσταση, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται, αληθής γαρ και βέβαιος ως εις της άμενος αυτή. Δηλαδή, διότι σε σχέση με τα προηγούμενα που αναφέρει, η υπόσταση, η υφή, η υπόσταση θα πει δύο πράγματα, θα πει και πρόσωπο, θα πει και υφή. Η υφή, η ουσία, παρότι το επαναλαμβάνει παρακάτω, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται. Δηλαδή αυτό που λέμε ουσία της φύσεως, αυτό δεν εξαφανίζεται. Πώς είναι η δομή της φύσεως, της εκτήσεως, πώς είναι η δομή της ύλης, κάποτε δεν το ξέραμε, σήμερα το ξέρουμε. Αν το ξέρουμε, γιατί και αυτή έχει απίθμενα διαμερίσματα στον εαυτό της, απίθμενα διαμερίσματα, είναι εκπληκτικών. Δεν είναι μόνο να κινηθώ στο σύμπαν, να κινηθώ και μέσα στην ύλη. Αυτή λοιπόν, αυτό το φαινόμενο που λέμε ύλη, αυτό λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, δεν εξαφανίζεται. Δηλαδή δεν γίνεται μηδέν. Και εξηγεί, αληθής γάρ και βέβαιος ως εις της άμενος αυτήν, διότι εκείνος ο οποίος την συνέστησε, δηλαδή την δημιούργησε, είναι αληθής και βέβαιος. Θα πει αληθής και βέβαιος, δεν είναι ναι και όχι. Δεν μετανοεί ο Θεός για να πει, α, τώρα στα κάνω μηδέν να τελειώνει η ιστορία. Όχι. Ο Θεός είναι ο αμήν και ο βέβαιος. Ο ναι, ο αμήν και ο βέβαιος, μας λέγει η Αγία Γραφή. Αυτός είναι ο Θεός. Και ό,τι κάνει δεν το ξαναγυρίζει στο μηδέν. Γι' αυτό αγαπητοί μου, οι αμαρτωλοί δεν θα γίνουν μηδέν, όπως το προσδοκούν οι χιλιαστέοι, οι αιρετικοί. Ούτε βεβαίως οι δαίμονες θα γίνουν μηδέν. Θα είναι αιωνία η κόλαση. Μηδέν όμως όχι. Ανυπαρξία όχι. Δε φοβερό. 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 Είναι εκείνη η φράση που σας έχω επανειλημμένως πει, του μακαριστού πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς,
είναι γραμμένη μέσα στο βιβλιαράκι του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», ότι ο Θεός λέγει: οι άνθρωποι κατεδίκασαν το Θεό σε θάνατο και ο Θεός καταδίκασε τους ανθρώπους στην αθανασία, να μην μπορείς να πεθάνεις, να μην μπορείς να γίνεις μηδέν. Είναι φοβερόν, αν το αναλογιστούμε, φοβερόν. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Ειρηναίος: αλλά η ουσία δεν εξαφανίζεται, αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Αυτό το λέγει και ο Απόστολος Πέτρος, το λέγει και ο Απόστολος, συγγνώμη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Γιατί είναι κι άλλα σημεία στην Αγία Γραφή, εγώ πήρα τα κυριότερα. Του τέστην, δηλαδή ενής παράβασης γέγονε. Τι έγινε σε αυτό το σύμπαν? Έγινε η παράβασης. Οι πρωτόπλαστοι παρέτησαν την εντολή του Θεού. Εισήχθη λοιπόν η ανομία και ο θάνατος. Ενείς λοιπόν παράβασης γέγονε ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εν αυτής. Γιατί ο άνθρωπος μέσα σε αυτούς τους χώρους ουρανού και γης πάλιωσε. Η παλαίωση με τη σφραγίδα της φθοράς και του θανάτου. Γιατί ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο για να πεθαίνει. Προσέξτε, αν μου πείτε, γιατί ο Θεός έκανε το σχήμα του σύμπαντος σφαιροειδές, γιατί τούτο, γιατί εκείνο, γιατί έκανε άνδρα γυναίκα πριν συμβεί ακόμη η παράδοση? Μας το λένε οι πατέρες. Προειδότος του, τώρα παρακάτω το δείτε στον προφήτη, στον Άγιο Ειρηναίο, προειδότος του Θεού, προγνωρίζοντος του Θεού ότι θα αμάρταναν οι άνθρωποι, έκανε το κόσμο έτσι. Να πως το λένε. Και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο. Α, ώστε λοιπόν είναι πρόσκαιρον σχήμα. Προειδότος τα πάντα του Θεού, προγνωρίζοντος τα πάντα του Θεού. Γιατί αν πείτε, γιατί να μην κάνει τη γη μας πιο μεγάλη και να τσακωνόμαστε επάνω στη γη, οι λαοί, τα κράτη, οι άνθρωποι, τα χτήματα, τα χωράφια, τα σύνορα, και να κάνουμε πολέμους, αγαπητοί μου, και η γη μας να ήταν σαν το Δία, που είναι πολύ μεγαλύτερος ο Δίας, ο Ζεύς, το ασθένει, ο πλανήτης. Αγαπητοί μου, πάλι θα μαλώναμε. Δεν είναι το θέμα ότι δεν χωράμε. Μπήκε ο δαιμονισμός στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό μαλώνουμε και τσακωνόμαστε και κάνουμε πολέμους. Λοιπόν, προειδότος, να το θυμόσαστε, προγνωρίζοντος λοιπόν του Θεού, έκανε το σχήμα αυτό πρόσκαιρο. Η γη λοιπόν είναι μικρή. Αν θέλετε να σας πω και ακόμη έναν λόγο για να έχει την ελπίδα του άνθρωπος από το Θεό, διότι αν ήταν ένας πλανήτης αχανής, θα έλεγε ο άνθρωπος: έχω. Τώρα βλέπει ότι η γη είναι μικρή και τι θα κάνω εάν την καταστρέψω, πώς θα φάγω και πώς θα επιζήσω. Τι γίνεται δηλαδή? Έτσι ο Θεός δίνει την δυνατότητα να έχει την ελπίδα του ο άνθρωπος στο Θεό, στην πρόνοια του Θεού. Και συνεχίζει ο Άγιος Ειρηναίος: παρελθόντος δε του σχήματος τούτου, θα περάσει αυτό το σχήμα, το σφαιροειδές δισχήμα, και ανανεωθέντος του ανθρώπου και ακμάσαντος, θα γίνει κρίση. Θα είναι μόνο σε αυτή την καινούργια δημιουργία οι δίκαιοι. Αυτό θα πει ανανεωθέντος του ανθρώπου και ακμάσαντος προς την αφαρσία, με την πίστη εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, ώστε μικέτι η δύναστε πέρα παλαιοθήνε, ώστε να μην μπορεί πια να ξαναπαλιώσει η δημιουργία. Έστε ο ουρανός καινός και η γη καινή. Θα είναι ο ουρανός καινούριος και η γη καινούρια. Εν της καινής, στα καινούρια, αναμενεί ο άνθρωπος, θα μένει ο άνθρωπος αή καινός, πάντοτε καινούριος και προσομιλών το Θεό.
και θα κάνει συντροφιά με τον Θεό. Δηλαδή θα είναι εκείνο που λέει η Αποκάλυψη, και θα βλέπουν το πρόσωπο, λέει, του Ιησού Χριστού κλπ. Κλπ. Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από το σημείο αυτό. Λοιπόν, και προσομιλών το Θεό. Ναι, είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη από τη θέση αυτή, ότι ο Θεός κάνει συντροφιά. Αυτό θα πει προσομιλώ, ομιλία, συντροφιά, προσομιλώ με τον άνθρωπο. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω πως ο Θεός Λόγος έκανε συντροφιά με τους πρωτοπλάστους. Πως δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν όμως πήρε την ανθρωπίνη του φύση, όπως μας το λέγει αυτό ο Βαρούχ, ο προφήτης, τότε το καταλαβαίνουμε. Τότε λέγει θα βλέπουν διαπαντός εις το διηνεκές το πρόσωπον αυτού, το πρόσωπον του Υιού, και δια του Υιού τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης του επιστολής, ότι αδελφοί, λέγει, αγαπητοί, ούπο εφανερώθη, ακόμη δεν έγινε εφανερών, τι εσώμεθα, ποιο θα είναι το μέλλον μας, το ξέρουμε όμως, αλλά δεν έγινε ακόμη φανερό, δεν έγινε πράξη, ότι όμοι αυτό εσώμεθα, θα είμεθα όμοι με εκείνον, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Θα τον δούμε όπως είναι. Αυτό το όπως είναι είναι φοβερό, αδιανόητο. Όπως είναι. Με τα σωματικά μας μάτια, γιατί θα έχουμε αναστηθεί, θα βλέπουμε το σωματικό πρόσωπο του Χριστού, διότι ουδέποτε απέβαλε ή αποβάλει την ανθρωπίνη του φύση. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Ειρηναίος, και προσομιλών το Θεό. Πανταχούγαρ, ο Σωτήρ, οραθήσετε καθώς άξιοι έσονται οι ορόντες αυτών. Από παντού θα τον βλέπουν. Εκείνοι οι οποίοι θα αξιωθούν να τον βλέπουν εις την Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά προϋποθέτουν βέβαια κριτήν και κρίσιν. Πρώτα θα έρθει ο κριτής, θα κάνει την κρίση, αλλά και εμείς μην ξεχνάμε, όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει στη συνέχεια, και ο έχων την ελπίδα ταύτην, όχι την πίστην, την ελπίδα, διότι χαίρεται πριν από τη χαρά, αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνώσεστην, καθαρίζει τον εαυτό του όπως και εκείνος είναι καθαρός. Γι' αυτό και ο εκκλησιαστής, δηλαδή το βιβλίο εκκλησιαστής της Παλαιάς Διαθήκης βιβλίων, λέγει τα εξής, ότι σύμπαν το ποίημα, δηλαδή ολόκληρη η δημιουργία, ο Θεός άξι εν κρίση, θα οδηγήσει εις την κρίση, εν παντί παρεοραμένο εάν αγαθών και εάν πονηρών. Ό,τι είναι κρυμμένο και σε μια γωνίτσα, όλα λέγει, είτε πονηρών είναι είτε αγαθών είναι, ο Θεός θα το κρίνει. Η ιστορία, να το γνωρίζουμε, δεν έχει κυκλικόν χαρακτήρα, αλλά ευθύγραμμα. Κυκλικό χαρακτήρα πιστεύουν οι ληστέ, όπως και εξάλλου και διατυπούται και από τους στοικούς φιλοσόφους και από τον σύγχρονο υλισμό, ότι δεν είναι τίποτα άλλο, σας μεταφέρω κάτι που όπως το γράφει, το λεγόμενο μικρών φιλοσοφικών λεξικών, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αιώνια φωτιά η οποία διαρκώς ανανεώνεται κατά κυκλικών, εννοείται, τρόπων, όπως ακριβώς έχουμε και τις εποχές. Τα δέντρα, τα πάντα σημειώνουν μια κυκλική κίνηση. Τα πάντα, κυκλική κίνηση.
Αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, αυτό πρέπει να μας αποκαλυφθεί, ότι ναι μεν έχω κύκλους, επιμέρους κύκλους, αλλά ό,τι σημειώνει αυτούς τους κύκλους ταυτόχρονα έχει μία πορεία ευθύγραμμα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνώ. Όπως ας πούμε, να το κάνω στον αέρα αυτό το σχήμα, έχω κύκλους, αλλά και ταυτόχρονα προχωράει αυτό. Δηλαδή, ναι μεν επιμέρους κύκλους, αλλά έχω μία κίνηση ευθύγραμμη ουσιαστικά. Μόνο τα επιμέρους είναι κυκλικά. Αυτό χρήγη αποκαλύψεως και δεν το γνωρίζουμε φιλοσοφικά. Μόνο θεολογικά το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και θα τελειώσει η δημιουργία. Ο κύκλος είναι ατελεύτητος. Η ευθεία δεν είναι ατελεύτητος. Τη στιγμή που εθεμελιώθη η δημιουργία, θα τελειώσει μια μέρα. Θα τελειώσει στη μορφή τουλάχιστον που είναι, όπως εξάλλου το είπαμε. Και στο τέλος, να μιλήσω για τα ανθρώπινα, γιατί είναι για ολόκληρη τη δημιουργία, έρχεται το τέλος της ιστορίας. Τελειώνει η ιστορία. Η ιστορία δεν είναι κυκλική, είναι ευθύγραμμη. Τότε στο τέλος έρχεται ο κριτής Ιησούς Χριστός. Εκείνοι που πιστεύουν στην κυκλική μορφή της ιστορίας δεν πιστεύουν στη δευτέρα παρουσία του Χριστού, για το λόγο που ήδη σας εξήγησα. Και το τέλος, επιτρέψατε, δεν μοιάζει να είναι μακριά. Το τέλος της ιστορίας και το τέλος του κόσμου με την έννοια της αλλαγής δεν μοιάζει να είναι μακριά. Κάποτε είχα πει κάτι, αποτέλεσμα, αν το θέλετε, στοχασμό. Δεν μου απεκαλύφθη, δεν είμαι προφήτης. Αποτέλεσμα στοχασμού, όχι προφητείας. Στοχάστηκα το εξής, ότι ο Αβραάμ έζησε το 2100 π.Χ. και από Χριστού, προ Χριστού, συγγνώμη. Και ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη δια τον Μεσσία, αφήνεται να εννοηθεί ότι ο ερχομός του είναι μακρινός. Θα έλθει. Θα έλθει. Όταν ο Χριστός ήλθε, ύστερα από 2100 χρόνια, τότε όλοι προφήτε πια της Καινής Διαθήκης, ίδιος ο Χριστός, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Δεν τελειώνει έτσι η Αποκάλυψη? Ναι Κύριε, έρχου, λέει η Εκκλησία, το Πνεύμα και η Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα που μένει στην Εκκλησία και φωτίζει τους πιστούς να πούν το ναι, έρχου Κύριε. Δεν μπορούμε να πούμε στον Χριστό να έρθει εάν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξατε το. Προηγουμένως σας είπα, εκείνοι που δέχονται την κυκλική μορφή, να σας το πω και γεωγραφικά, δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λες ότι είναι κυκλική η μορφή και δεν μπορείς να πεις έρχου Κύριε. Για να πεις το έρχου Κύριε πρέπει να έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι τελειώνει η Καινή Διαθήκη. Συνεπώς σημαίνει, όπως λέει ο μακαριστός Μπρατσιώτης όταν ερμηνεύει την Αποκάλυψη, ότι στην Παλαιά Διαθήκη θα έλθει ο Μεσσίας, θα έρθει, κάποτε θα έρθει, χρόνος αόριστος και απεριόριστος. Τώρα στην Καινή, χρόνος συνεσταλμένος. Ακούμε, γράφει εκεί ο Μπρατσιώτης, ότι σαν να αισθανόμεθα τον καλπασμόν του χρόνου, πως ακούμε το ποδοβολητό των αλόγων και λέμε κάπου κοντά είναι τα άλογα που έρχονται. Ακούμε, λέει, αυτό το ποδοβολητό, τον καλπασμό του χρόνου να έρχεται, ότι ο Χριστός έρχεται. Εάν για εκείνο που ήταν αόριστο χρονικός και μακρύ, πέρασαν 2100 χρόνια, για το γρήγορο που έρχεται ο Χριστός ήδη έχουν περάσει 2000 χρόνια. Τι νομίζετε? Δεν νομίζετε ότι
αυτό σημαίνει κάτι πολύ κοντά. Στοχασμός είναι, δεν είναι προφητεία. Έτσι το λογαριάζουμε, το θεολογούμε. Και εσείς μπορείτε έτσι να το σκεφτείτε. Γι' αυτό λέγει πάλι ο εκκλησιαστής, τέλος λόγου, το παν άκουε το Θεόν φοβού και τα συντολάς αυτού φύλασε, ότι τούτο πας άνθρωπος. Αφού μας είπε ότι σύμπαν το ποίημα, δηλαδή ολόκληρη δημιουργία θα οδηγηθεί στην κρίση, τώρα τελειώνει έτσι, τέλος λόγου. Δηλαδή το τέλος των όσων είπαμε εις το βιβλίο που έγραψα, αυτό θα πει τέλος λόγου. Το παν άκουε, δηλαδή ό,τι οι γραφές σε διδάσκουν να το ακούς. Τι? Να φοβάσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές του. Αυτό είναι ο όλος προορισμός του ανθρώπου. Γι' αυτό σε αυτά τα τρομακτικά πράγματα, αγαπητοί, ένα είναι να έχουμε τον φόβο του Θεού και να τηρούμε τις εντολές του. Οι τρεις τελευταίοι στίχοι του 24ου κεφαλαίου, με τους οποίους και κλείνει το 24ο κεφάλαιο, αναφέρονται, δεν θα τους αναλύσουμε, μία πολύ σύντομη περίληψη θα σας πω, αναφέρονται αφενός εις τη συντέλεια του παντός, αφετέρου εις τη συντέλεια των εξουσιών της γης. Τύπος συντελείας των εξουσιών της γης ή το η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Τύπος. Λέγει ο 21ος στίχος, και επάξει ο Θεός επί των κόσμων του ουρανού την χείρα και επί τους βασιλείς της γης. Επάξει, θα βάλει το χέρι του, λέει ο Θεός, εις τον κόσμο του ουρανού, δηλαδή της γης, σε όλο το σύμπαν και επάνω στις εξουσίες των ανθρώπων. Που σημαίνει τι? Να, αυτό που λέγει ο Ευσέβιος, την συντέλεια ενεδήλωσε του παντός, ότι όλα τελειώνουν. Ενή συντελεία, δηλαδή ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, ο ουρανός και η γη θα περάσουν. Η απελευθέρωση του Ισραήλ μετά την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, διότι ο προφήτης, όλοι οι προφήτες το κάνουν αυτό, συμπλέκουν ιστορία και τέλος του κόσμου, τα συμπλέκουν αυτά, δίδει μια μεγάλη χαρά όταν βλέπει ότι θα φύγουν από τη Βαβυλώνα οι Εβραίοι, και έφυγαν ύστερα από 70 χρόνια. Σημειώσατε δε ότι δεν ζούσε ο Ισαΐας, έγινε πολύ μετά από τον Ισαΐα η βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, δεν το ξεχνάτε, δεν ζούσε, τα προφητεύει όμως όλα ο Ισαΐας. Έτσι αισθάνεται μεγάλη χαρά ο προφήτης όταν του αποκαλύπτεται η απελευθέρωση του λαού του. Γι' αυτό ξεσπά σε ένα ουράνιον επινίκαιον άσπ και λέγει ο Ισαΐας, και ποιήσει Κύριος Σαββαώθ πάση της έθνεση επί το όρος τούτο. Ποιο όρος? Σιών, Ιερουσαλήμ. Ποιονται εφροσύνην, ποιονται ίνων, χρήσονται μύρων. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο ερχομός του Μεσσίου, που το Ευαγγέλιο θα γίνει γνωστό στα έθνη και θα έλθουν να προσκυνήσουν εις την Ιερουσαλήμ. Ακριβέστερα, θα γίνουν προσκυνητές της Άνω Ιερουσαλήμ, της Εκκλησίας που θα απλωθεί σε όλο τον κόσμο, της Βασιλείας του Θεού. Παραλείπουμε λοιπόν την ανάλυση, σας τα είπα πολύ σύντομα αυτά, όπως παραλείπουμε ολότελα και των επινίκιων ύμνων του Ισαΐου, για να προχωρήσουμε ευθύς στο επόμενο κεφάλαιο, σε έναν νέον επινίκιον ύμνο, επινίκιον άσμα,
είπε δύο. Το καθένα καταλαμβάνει και από ένα κεφάλαιο. Θα πάρουμε μόνο το δεύτερο επινίκιο ύμνο, που καταχωρείται αυτός ο ύμνος από τους πατέρες της Εκκλησίας μας μεταξύ των 9 λεγόμενων βιβλικών οδών που καταχωρούνται στο μεγάλο ορολόγιο ή στο χώρο του όρθρου, εκεί που βλέπουμε τις 9 οδές, και οι οποίες βιβλικές οδές είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκαν από τους ποιητάς αυτού του είδους, του φιλολογικού ποιητικού είδους που λέγεται κανόν. Χρησιμοποιήθηκαν οι 9 οδές στιχολογούμενες για να χρησιμοποιηθούν, να αναδειχθούν οι λεγόμενοι υμνογραφικοί κανόνες. Είναι γνωστό ότι το ποιητικό αυτό είδος των κανόνων αντλεί την πηγή από μία οδή, όχι από μία, και από τις 9 οδές. Μην μου πείτε ότι η δευτέρα οδή δεν στοιχολογείται. Ναι, στοιχολογείται όταν έχουμε τα τριώδια στη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά μην πολύ πραγμονήσω περισσότερο. Και έτσι το άσμα ή η οδή του Ισαΐου σε αυτές τις 9 οδές αριθμείται ως πέμπτη βιβλική οδή, διότι έχουμε και τις υμνογραφικές οδές, οι οποίες και αυτές είναι αντίστοιχα 9, αποτελούν κλειδί για να γραφούν, ας πούμε, βιβλική οδή πρώτη, βιβλική υμνογραφική οδή από κάτω. Από κάτω τώρα ακολουθούν κάποια τροπάρια, έχοντας κλειδί την υμνογραφική οδή, η οποία έχει κλειδί την βιβλική οδή. Μην θέλω να σας μπερδεύσω περισσότερο. Πάντως οι νέοι στο βιβλίο, στο ορολόγιο καταχωρημένοι, στο κείμενο του Ισαΐου βρίσκεται στο 26ο κεφάλαιο. 24 είχαμε μέχρι τώρα. Το 25 είναι ο πρώτος επινίκιος ύμνος. Πάμε τώρα στο 26ο κεφάλαιο και αρχίζει η οδή αυτή από το δεύτερο ημιστήχιο του 9ου χωρίου. Με βάση αυτή την καταχώρηση στο μεγάλο ορολόγιο, εμείς θα προχωρήσουμε συν Θεό να αναλύσουμε. Και ας θεωρηθεί ότι η οδή αυτή είναι, παρότι θα επανέλθουμε λίγο πάλι στον Ισαΐα, αλλά ένα επισφράγισμα ούτως υπήν των όσων είπαμε όλο αυτόν τον καιρό, στον τρίτο χρόνο είμαστε, είπαμε από το βιβλίο του Ισαΐου. Αρχίζει το 8ο χωρίο, είπα από το 9ο, αλλά συμπλέκεται το 8ο με το 9ο. Είναι χωρισμένο στα δυο και έτσι έχουν ένα ημιστήχιο από το 8ο και ένα ημιστήχιο από το 9ο χωρίο. Και τα δυο λοιπόν αυτά. Ελπίσαμε επί το όνοματί σου και επί τη μνήα ή επιθυμεί η ψυχή ημών. Για να σας φέρω στα νερά μας, εκεί παρακάτω θα πει «εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Γνωστά πράγματα αυτά, «Διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης, δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης». Είναι πολύ ωραία πράγματα. Αλλά ας μείνουμε, ας το πούμε στο προήμιον αυτής της οδής. Ελπίσαμε επί το όνοματί σου και επί τη μνήα, στη θύμηση, θύμηση, ελπίσαμε στο όνομά σου και στη θύμηση ή επιθυμεί η ψυχή μου, που επιθυμεί η ψυχή μας. Όνομα του Θεού, θύμησης, μνήα. Εδώ λέγει ο προφήτης ότι θα βαδίσουμε, λέει, το δρόμο το δικό σου, Κύριε, γιατί ελπίσαμε στο όνομά σου. Το όνομά σου είναι η ασφαλειά μας, είναι η σιγουριά μας, και μόνο που διατηρούμε τη μνήα του ονόματός σου, Κύριε, γεννιέται μέσα μας
η επιθυμία και ο θείος έρος. Εδώ σχολιάζει ένας σχολιαστής και λέγει: «Σίγαρ η, Κύριε, η επιθυμία μου και ο θείος έρος της εμείς ψυχής. Διότι, λέει, εσύ, Κύριε, είσαι η επιθυμία μου και ο θείος έρωτας της δικής μου ψυχής». Σε αγαπώ, δηλαδή. «Διό η ψυχή μου επεθύμησέ σε». Γι' αυτό η ψυχή μου σε επεθύμησε. «Και άφτυγαρ η μνήμη του ονοματός σου εξίστησιν, εξίστησιν ημών την ψυχήν και διεγείρει επί των σων πόθων». Και αυτή μόνη η μνήμη του ονοματός μας ξεσήκωσε μέσα μας, την ψυχή μας ξεσήκωσε, μας διήγηρε την ψυχή μας στο δικό σου πόθο. Είναι ωραιότατο. Προσέξτε το. Είναι ωραιότατο. Όταν δηλαδή τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, τότε αρχίζουμε να εισερχόμεθα εις τον χώρο της επιθυμίας του Θεού και του Θείου Έρωτος. Της μεγάλης αγάπης του Θεού που μπορεί να λέγει διαστόματος Παύλου: «Τι σημάς χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί, λέει, να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού?» Και εκεί βάζει έναν μακρύ κατάλογο καταστάσεων, οδυνηρών και φοβερών, ψυχικών και σωματικών. Αν μας πάνε ψηλά με επένους ή μας κατεβάσουν στο ναδύρ με κατηγορίες, αν μας σουβλήσουν, μας ψήσουν, μας ό,τι μας κάνουν, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Βέβαια τίποτα. Όπως γίνεται αντιληπτόν, η θρησκευτικότητα δεν σταματά. Καημός μου είναι, σας το λέγω πάντοτε, δεν σταματά εις την τήρηση των εντολών. Γιατί αν σταματούσε εις την τήρηση των εντολών, τότε μοιάζουμε με ένα λιχνάρι γεμάτο λάδι αλλά σβηστό. Πρέπει να αρχίσει να καίει ο λίχνος της καρδιάς σαν θεία αγάπη. Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι σχεδόν αδύνατον να αμαρτήσει κανείς. Σχεδόν αδύνατον. Μέσα σε αυτό το χώρο ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, έγραψε τα λεγόμενα ερωτικά του ποίηματα. Σε αυτό το χώρο του πόθου του Θεού, διακατεχόμενοι από μία πνευματική αυτάρκεια, οι περισσότεροι από τους χριστιανούς μας κατά δυστυχία, ότι τι άλλο θέλω, πάω στην εκκλησία, κοινωνώ, εξομολογώ. Δυστυχώς δεν προχωρούμε περισσότερο. Γι' αυτό χαρακτηριζόμεθα, αν μένουμε εκεί, ως ηθικιστέ. Αυτός, λέει, είναι ηθικιστής. Απλώς τηρεί κάποιες έντολες, αλλά είναι σβηστό λιχνάρι. Ή αν θέλετε ευσεβιστέ. Ή αν θέλετε ευσεβιστέ. Δεν θα κάνω πιο πολύ ανάλυση. Το ακούτε αυτό? Ακόμη το δυστύχημα είναι ότι εκείνοι που χαρακτηρίζουν τους άλλους ως ηθικιστάς και ως ευσεβιστάς, αυτοί όχι μόνο δεν τηρούν τις εντολές, αλλά και βαναυσότατα τις παραβαίνουν. Μιλούν για θείο έρωτα σύγχρονα πράγματα. Μιλούν για θείο έρωτα και μετέρχονται ανέσχυντα των σαρκικών έρωτα και την ανηθικότητα. Προσποιούνται τον παραδοσιακό και ουσιαστικά
καταλύουν με τη ζωή τους την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας μας. Ονόνοητο. Όσοι καταλαβαίνετε, ας καταλαβαίνετε. Είναι εκείνοι που αναβιώνουν τον Νικολαϊτισμό. Αυτή είναι η εικόνα, αγαπητοί μου, της θρησκευτικότητος του λαού μας σήμερα. Αυτή είναι κατά δυστυχία. Έτσι δεν έχουμε την εμπειρία να μπει κανείς των χώρων του Θεού και να αισθάνεται πάντοτε την ανεπάρκειά του. Και τώρα ας εισέλθουμε με τη βοήθεια του Θεού, αφού στάθηκε αυτό το ημιστήχιον σαν μια μικρή εισαγωγή εις την οδήν του Ισαΐου, που επαναλαμβάνω εις το ορολόγιο καταχωρείται ως πέμπτη οδή. Εκρηκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Αν διακατεχόμεθα από τέτοια αγάπη όπως την περιγράψαμε, επόμενον είναι από τη βαθιά νύχτα να εγειρώμεθα για να δοξολογήσουμε και για να ευχαριστήσουμε τον Κύριον για τις μεγάλες του ευεργεσίες. Μόνο εάν είσαι ερωτευμένος με τον Κύριο σηκώνεσαι τη νύχτα, αλλιώτικα δεν σηκώνεσαι. Λέγει πάλι ο Ευσέβιος: ούτε γαρκαθεύδιν ή ήτινε ή ήτε εσμέν τους τις νυχτός καιρούς, αλλά και ημών εγρηγορώτων το πνεύματι σε την επιθυμία ημών κατά νουν έχομεν. Και όλα αυτά γιατί τα προστάγματα του Κυρίου είναι φως. Εκνυκτός, λέει, ορθρίζει πριν ξημερώσει. Το πνεύμα μου, λέει, στρέφεται προς εσένα, ο Κύριε, γιατί τα προστάγματά σου είναι φως επάνω στη γη. Και όπως το φως είναι γλυκύ και ζητητέων, έτσι και τα προστάγματα του Θεού. Ως περγάρ, λέει ο Θεόδωρος Ηρακλίας, ως περγάρ εν παντή ρήματι Θεού τρέφεται η ψυχή, ούτως εν παντή προστάγματι καταβγάζεται και φωτίζεται. Όπως λέει με κάθε λόγο τρέφεται η ψυχή του Θεού λόγο, έτσι με κάθε πρόσταγμα του Θεού καταφωτίζεται η ψυχή και καταλάμπει βεβαίως. Τα προστάγματα του Θεού είναι φως, γιατί φωτίζουν την ψυχή και δεν βρίσκεται στο σκοτάδι της αγνίας. Τα προστάγματα του Θεού, δηλαδή οι προσταγές, αυτό θα πει προστάγματα, δηλαδή οι εντολές, είναι και οδός. Δεν αναρωτιέσαι ποιο δρόμο να βαδίσεις όταν είσαι στο δρόμο του Θεού. Η δρόμη του Θεού είναι έξω από κάθε αμφισβήτηση. Όταν είσαι στο δρόμο του Θεού, τον αγαπάς τον δρόμο αυτό. Γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός: λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου. Για τα πόδια μου που βαδίζουν, ο νόμος σου είναι λιχνάρι και με φωτίζει. Τα προστάγματα του Θεού είναι και βακτηρία. Είναι το όργανο που λέμε μπαστούνι, βακτηρία που στηρίζεσαι. Σε στηρίζουν στη ζωή με τις δυσκολίες της ζωής. Είναι ακόμη τα προστάγματα του Θεού και προστατευτικό κάγκελο που σε εμποδίζουν να πέσεις στον γκρεμό. Έτσι τα προστάγματα του Θεού και διανυκτός και διημέρας, νυχταμέρα, αντί φωτός εδόθησαν, δόθηκαν αντί άλλου φωτός. Επειδή όμως στερούμεθα αυτού του φωτός ή αυτού του αγαπητικού πόθου, γι' αυτό δεν δοκιμάσαμε, αγαπητοί,
αυτά τα πνευματικά θέλγητρα που κρατούν μέρα νύχτα τη μνήμη του Θεού και διαγείρουν συνεχώς τη δοξολογία και την ευχαριστία στο Θεό. Ευχαριστώ που με ακούσατε.